Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Κύριε Κουτζόγλου, σε εσάς ανήκουν κάποιοι ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, από τους συναδέλφους σας αυτοκινητιστές που είναι εγκλωβισμένοι εκεί στα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ. Η τελευταία ενημέρωση που έχετε εσείς από εκεί, ποια είναι? Να σας πω, προχθές μίλησα, μάλλον εχθές μίλησα με τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος βγήκε και σε εμάς εδώ το απόγευμα. Ναι. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία εξέλιξη στην υπόθεση. Είναι τα πράγματα ρευστά ακόμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Επικοινώνησα και με το Υπουργείο Μεταφορών και μου διαβεβαίωσαν ότι η υπόθεση έχει πάει σε υψηλότερο επίπεδο μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και το αντίστοιχο Υπουργείο στην Τουρκία. Το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια λύση ακόμα. Επιχειρείτε προφανώς να λυθεί παρασκηνιακά το θέμα και ενδεχομένως λίγο ανεπίσημα πριν γίνουν κάποιες ενέργειες πιο εντυπωσιακές, να το πω, πιο επίσημες. Δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές οι ενέργειες. Σχεδιάζουμε, κάνουμε κάποιες συζητήσεις εδώ με τα μέλη μας. Απλά δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση συγκεκριμένη για να προβούμε σε κάποιες τέτοιες ενέργειες. Καλά, δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά εσείς από εδώ μόνοι σας. Ορίστε. Μόνοι σας εσείς δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά από εδώ που μόνοι είστε. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά μία κινητοποίηση πιστεύω ότι θα μπορεί να γίνει. Έστω για να αναδείξουμε το θέμα λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχουν ασχοληθεί και πολύ με την υπόθεση, γιατί βρισκόμαστε στη 12η ημέρα, να φανταστείτε. Μάλιστα. Έτσι. Είναι πολλές ημέρες, οι συνάδελφοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εκεί δεν είναι και τόσο ρόδινα όσο... Η τροφοδοσία τους, πώς γίνεται? Οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι εγκλωβισμένοι σε μια οριογραμμή που δεν ξέρω και τι συνθήκες επικρατούν, ούτε τι συνθήκες υγιεινής, ούτε αν έχουν ένα... Πού τρώνε, καλά, κοιμούνται στο αυτοκίνητο, μαθημένοι είναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, αν και μαθημένοι, αλλά πόσο να αντέξεις όταν είσαι τόσο σημαίνει κλεισμένο σε ένα μέρος και φανταστείτε έναν οδηγό μέσα σε μια καμπίνα 2x2, έτσι, χωρίς να έχεις τα απαραίτητα. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Τροφοδοσία δεν υπάρχει από κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα. Ό,τι μπορούν να κάνουν, το κάνουν μόνοι. Στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον της τροφοδοσίας, καταρχήν χρήματα έχουν οι άνθρωποι? Δηλαδή υπάρχει και ας πούμε τράπεζα από όπου μπορούν να πάνε να τράβηξουν λεφτά, αν χρειαστούν? Όχι, χρήματα νομίζω ότι είχαν μαζί τους. Δεν ξέρω αν τελειώνουν και αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Δεν μου ανέφερε κάτι τέτοιο ο συνάδελφος, αλλά. Πάντως βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε επαφή με τα Υπουργεία. Τώρα κάτι κινείται μετά από 12 ημέρες. Και περιμένουμε, έχω μιλήσει και με το Υπουργείο Μεταφορών, βεβαιώσαν ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη, αλλά δεν μου είπαν συγκεκριμένα κάτι. Καλά, ίσως να είναι και κάποιες ενέργειες που δεν χρειάζεται να συζητιούνται πολύ ευρέως, αρκεί να φέρουν αποτέλεσμα. Ναι, είναι σε διπλωματικό επίπεδο πλέον το υπόθεση. Έχει ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα. Έχει γίνει και εκεί μια νήξη, να το πω, μια συζήτηση. Και είμαστε σε αναμονή. Εκτός από αυτό, έχουν έρθει και η Ομοσπονδία μας έχει καλέσει τους συγγενείς των οδηγών στην Ομοσπονδία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κατάστημα, για να γίνει προφανώς κάποια ενημέρωση, κάποια συζήτηση και να δούμε τι ακριβώς, μάλλον τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, είτε να πάνε κάποιοι οδηγοί Έλληνες να τα πάρουν τα αυτοκίνητα, εφόσον τα περάσουν κάποιοι Τούρκοι από εκεί. Ναι. Τώρα. Κάποιοι Τούρκοι οδηγοί να τα περάσουν μέσα στα σύνορα τα τουρκικά. Ναι. Να τα πάνε σε ένα σημείο και από εκεί να τα παραλάβουν Έλληνες οδηγοί να τα φέρουν. Αλλά αυτή η πρόταση δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να υλοποιηθεί πρακτικά. Γιατί δημιουργούνται άλλα θέματα, όπως ξέρετε, να δώσεις τώρα την περιουσία σου σε ένα άγνωστο άτομο, σε κάποιον οποιονδήποτε, να το πάει οπουδήποτε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε πώς θα. Σας έχουν ενημερώσει και για κάποιο διάβημα που ενδεχομένως θα γίνει για επίσημες ενέργειες? Ναι, έχει γίνει το διάβημα από ό,τι μου είπανε στην τουρκική πρεσβεία, στην Άγκυρα. Κύριε Κουτζιόγλου, ναι. Για την περίπτωση διαβήματος, αν σας έχουν πει κάτι ότι θα γίνουν κάποιες ενδεχομένως πιο αυστηρές ενέργειες προς τη γείτονο, χώρα. Είμαστε σε αναμονή όσον αφορά αυτό το θέμα. Εδώ όμως θα πρέπει να δούμε λίγο κάτι άλλο. Ναι. Ο λόγος ο οποίος κρατιούνται οι συνάδελφοι εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Ότι εκεί πέρα περνάνε την ημέρα
περίπου 1000 με 1500 αυτοκίνητα. Μπράβο. Ναι. Από εκείνη την ημέρα που συνέβη το γεγονός αυτό. Έπεσε το στόπ, ας πούμε, ναι. Ναι. Περνάνε σε καθημερινή βάση τουλάχιστον 1000 αυτοκίνητα τα οποία είναι μόνο τουρκικά. Δηλαδή μόνο Τούρκοι οδηγοί. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να μας δώσουν μια απάντηση οι αρμόδιοι. Και να μας πούνε ποιος είναι ο λόγος ο οποίος κρατιούνται μόνο οι Έλληνες. Οι αρμόδιοι της Τουρκίας εννοείται. Χωρίστε. Οι αρμόδιοι της Τουρκίας πρέπει να δώσουν μια απάντηση. Οι αρμόδιοι της Τουρκίας να δώσουν, ναι, μια απάντηση. Το Τελωνείο από που έχει αυτή την εντολή. Ναι. Και δεν αφήνει τους Έλληνες να περάσουν, ενώ παράλληλα αφήνει τους Τούρκους να περάσουν. Είναι προφανώς αυτό η χαζομάρα που λέγανε Τούρκοι επιστήμονες στα κανάλια τους τις τελευταίες μέρες, ότι το τουρκικό γονίδιο είναι πιο ισχυρό απέναντι στον κορονοϊό. Αυτό το λένε αυτοί φυσικά. Ναι, ναι, καλά, ναι, αυτά τα κουφά τα λένε αυτοί, δεν τα λέει. Ναι, σήμερα διάβασα ότι υπάρχει το πρώτο κρούσμα, δεν κάνω. Ναι, ναι, καλά, σήμερα το πρώτο κρούσμα που παραδέχονται, ναι, να το λέμε τώρα, πιο σωστά. Η σύμπτωση αυτή, ότι στις 28 Οκτωβρίου που ήταν εκεί οι οδηγοί για να περάσουν, mm-hmm, συνέβη και αυτό στα σύνορα τα ελληνοτουρκικά, στις Καστανιές, mm-hmm, αυτό τώρα εγώ προσωπικά το συνδέω. Ναι, τέτοια σύμπτωση, δηλαδή την ημέρα που όλοι έγινε. Όλοι μας το συνδέουμε. Ναι, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Ναι. Αλλιώς θα λέγανε ότι οι Έλληνες οδηγοί έχουν πρόβλημα, είναι έτσι. Οι συνάδελφοι δέχονται τις εξετάσεις. Οι Τούρκοι δεν τους κάνουν εξετάσεις, απλά τους λένε δεν μπορούμε να σας αφήσουμε γιατί έχετε αυτό το πρόβλημα. Πιθανότατα κρύβονται πίσω από το πρόβλημα. Άρα έχουμε μια ιδιότυπη κατάσταση ομοιρίας που έχει να κάνει και με τα όσα γίνονται στον Εύρο. Ναι. Αυτό. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Ή μια αντίπραξη. Ναι. Αυτό πιστεύω να το καταλαβαίνει και η ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς το καταλαβαίνει και η ελληνική κυβέρνηση και ενδεχομένως γι' αυτό είναι προσεκτική γιατί στο πώς το. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία για αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Εντάξει, οπότε δεν είναι απλά ότι το ζητάμε και μας το κάνουν, δεν είμαστε μόνοι μας. Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι θα μπορούσαμε και εμείς από την πλευρά μας να δημιουργήσουμε ένα άλλο πρόβλημα στους κήπους, τα οποία σύνορα δουλεύουν κανονικότατα, mm-hmm, περνάνε οι Τούρκοι και από την Τουρκία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Τουρκία, mm-hmm, χωρίς να δημιουργούμε απολύτως κανένα θέμα, έτσι, και στην αντίθετη περίπτωση να έχουμε τους Έλληνες εκεί πέρα ομοίρους, να τους κρατάνε και να μην τους αφήσουν να έρθουν στις οικογένειές τους. Εδώ υπάρχει το αντιπιχείρημα που λέει ότι όταν αυτοί κάνουν κάτι παράνομο, παράτυπο που αντίκειται στη διεθνή νομιμότητα και στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, η απάντηση δεν είναι να κάνουμε κι εμείς κάτι παράνομο, είναι να επιδιώξουμε την επιβολή της νομιμότητας, ας πούμε. Ναι, αλλά πόσο θα αντέξουμε. Ναι. Πόσο θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Η υπομονή τους μέχρι πόσο θα φτάσει, πόσο είναι τα όρια τους. Το θέμα είναι αν θα ληφθούν μέτρα από ελληνικής πλευράς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή από προξενικές ή άλλες αρχές, από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, εκπροσώπους του ελληνικού κράτους, να υπάρξει μια μέρημνα για την τροφοδοσία και την. Και να σας πω και κάτι. Να προσαχθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που ζουν. Σίγουρα είναι ένα θέμα και η τροφοδοσία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα τους τροφοδοτούμε θα μείνουν εκεί επαόριστο. Καλά, προφανώς όχι. Έτσι δεν είναι. Προφανώς όχι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει όχι να φύγουν. Είναι και θέματα υγιεινής, είναι και θέματα πολλά. Είναι και, πώς να το πω, και το πρόβλημα του καθενός, είναι ο χαρακτήρας του καθενός, πόσο θα αντέξει. Ναι. Μπορεί κάποιος να τρελαθεί κάποια στιγμή εκεί πέρα και να κάνει κάτι που δεν θα πρέπει. Ναι. Όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρέπει να έχουμε πολύ δυνατή παρουσία μεταφορικά και με αυτοκινητιστές εμείς, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε μόνο τους Τούρκους που περνάνε και έχουμε και μόνο τους Έλληνες. Άλλες εθνικότητες δεν υπάρχουν και αυτοκινητιστές. Όχι, κοιτάξτε, στην περιοχή εκεί πέρα μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας δουλεύουν μόνο Τούρκοι. Ναι. Το Ιράκ δεν έχει. Οι Έλληνες πώς βρέθηκαν? Οι Έλληνες, επειδή έχουμε μια κατασκευαστική εταιρεία η οποία χτίζει κάτι στο Ιράκ, mm-hmm, δεν ξέρω, ένα εργοστάσιο, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τη μεταφορά από την Ελλάδα από μια βιομηχανία που μεταφέρουν κάποια εμπορεύματα όσον αφορά την κατάσταση του εργοστασίου στο Ιράκ. Μάλιστα. Γι' αυτό προέκυψε αυτή η μεταφορά. Ιδάλλως δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε όλη τη μεταφορά της Τουρκίας με την Ελλάδα όσον αφορά. Από την επιχείρηση αυτή που χρησιμοποιεί τους αυτοκινητιστές για να μεταφέρει τα προϊόντα της και τα υλικά της κτλ. Δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα.
Όχι, δεν γνωρίζω. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι. Θα μου πείτε μετά off-air ποια είναι αυτή η επιχείρηση και θα αναζητήσουμε κι εμείς κάποιους υπευθύνους εκεί πέρα να δούμε τι γίνεται. Ναι, γιατί έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης, πιστεύω ότι στείλανε ευθύνης. Τέλος πάντων, θα μπορούσαν να αναλάβουν ανθρώπινα κάποια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση που ενδεχομένως να την έχουν αναλάβει να μην την ξέρουμε. Ναι. Μην τους κράζουμε τους ανθρώπους χωρίς να γνωρίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα γιατί... να ρωτήσουμε, να μάθουμε και μετά. Θα μου πείτε μετά εκτός αέρα ποια είναι αυτή η επιχείρηση και εμείς θα τους αναζητήσουμε. Ναι, ναι, γιατί δεν πήγανε ταξίδι αναψυχής οι συνάδελφοι εκεί πέρα, έτσι, πήγανε για έτσι, δουλειά. Έτσι, έτσι. Κάποιος τους έστειλε δηλαδή. Μάλιστα. Και λογικά θα έπρεπε και αυτοί να δείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί η πιθανότητα να έχει γίνει κάτι και να μην το γνωρίζω. Αλλά ωραία, ωραία. Δεν έχω είναι λεπτό το θέμα, είναι λεπτό το θέμα. Ουσιαστικά έχουμε μια κατάσταση ομοιρίας εκεί πέρα και θέλω να πιστεύω ότι και από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά κυρίως από το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες και βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την γρηγορότερη επίλυση του ζητήματος και την επιστροφή των ανθρώπων αυτών στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Και περιμένουμε μέσα στην ημέρα ή και αύριο να έχουμε κάποια εξέλιξη. Εάν δεν έχουμε καμία εξέλιξη, δεν μπορώ να γνωρίζω. Εδώ θα είμαστε και θα το αναδείξουμε ακόμα και αν δεν υπάρχει. Βεβαίως και θα σας ενημερώσω για οτιδήποτε συμβεί. Έτσι. Κύριε Κουτζιόγλου, συγγνώμη. Ναι, Κουτζιόγλου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.